η εικόνα που έφτασε στα χέρια μας, ο προάγγελος ενός δραματικού δυστυχήματος. Στη διάρκεια του Rally Sprint Λιβαδιάς, που έγινε στις 2 Απρίλη του 2023, είχαμε το μοναδικό γεγονός που δείχνει το βίντεο. Ο Θόδωρος Καλαμαράς με συνοδηγό τη Βασιλική Ψαράκη προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό χρόνο που μπορούν στη δύσκολη διαδρομή. Όσοι την έχουν κάνει γνωρίζουν τη δυσκολία της. Και μέσα στην ειδική συναντούν άτομα να κινείται με δίκυκλο, ευτυχώς παράλληλα με το κλειό τους, που είναι ένα ιδιαίτερα γρήγορο αυτοκίνητο. Η όποια επαφή θα ήταν τουλάχιστον δραματική. Η συγκεκριμένη διαδρομή έχει ελάχιστες διασταυρώσεις, προσβάσεις, 2 με 3, οπότε η φύλαξή τους από την οργάνωση δεν είναι δύσκολη. Το πιο πιθανό είναι ο δικυκλιστής να ήταν θεατής και να έχει φύγει από κάποιο σημείο με θεατές. Καλά, δεν υπήρχαν κριτές ή ενδιάμεση στα σημεία αυτά να τον σταματήσουν ή να βγάλουν σημαίες στα πληρώματα να κόψουν ρυθμό. Εκπληκτική και η ανακοίνωση του ΣΟΑ, του Συνδέσμου Αγωνιζομένων, μετά τον αγώνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Rally Sprint Λιβαδιάς. Φωτογραφίες από στιγμές στον αγώνα και τους δύο εκπροσώπους που είχαμε εκεί. Συγχαρητήρια σε όλους. Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Απλά ντροπή στους οργανωτές, το αγωνιστικό του ΣΟΑ δηλαδή, και βέβαια την Ομοσπονδία.